Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Διεκδικούμε και συνδιαμορφώνουμε την επόμενη μέρα για το μεταναστευτικό. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουμε με πρωτοβουλία της Ελλάδος, εδώ στην Αθήνα, τη συνάντηση της ομάδας Med5, των πέντε μεσογειακών χωρών του Νότου, που είναι ταυτόχρονα και οι χώρε πρώτη υποδοχή για το μεταναστευτικό. Η Μετ 5 συζητάμε εδώ και πολλού μήνε τακτικά, αλλά μέσω τηλεδιασκέψεων τη θέση μα για το μεταναστευτικό. Καθώ όμω εξελίσσεται η διαπραγμάτευση, κρίναμε την ανάγκη να υπάρξει μια διαζώση, μια πιο άμεση και ουσιαστική συζήτηση. Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο στα νότια προάστια τη Αθήνα την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Μαρτίου. Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευση τη Ισπανία, τη Ιταλία, τη Μάλτα και τη Κύπρου θα βρεθούν στη χώρα μα, προκειμένου να διαμορφώσουμε κοινέ θέσει και προτάσει για τη μεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά θα υποδεχθούμε την Υπουργό Εσωτερικών τη Ιταλία, κ. Λουτσιάννα Λαμοργέζε, τον Υπουργό Εσωτερικών τη Ισπανία, κ. Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα Γκόμεζ, τον Υπουργό Εσωτερικών Εθνικής Ασφαλείας και Δικαιοσύνης της Μάλτας, κύριο Μπάιρον Καμιλιέρη, και τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, κύριο Νίκο Νουρί. Τους Υπουργούς θα δεχθεί σε συνάντηση ο Πρωθυπουργό, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χώρο της διάσκεψης το Σάββατο το μεσημέρι, ώστε να αλλάξουμε μαζί του απόψεις για το νέο σύμφωνο, καθώς και άλλα θέματα του μεταναστευτικού, όπως την ανάγκη ορθής εφαρμογής της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επίσης με τους Υπουργούς θα συναντηθεί στο χώρο της διάσκεψης το Σάββατο το πρωί ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο σύμφωνο. Κοινέ θέσει και προτάσεις των MED5 για τα βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης για το νέο σύμφωνο είναι ήδη ανάγκη για αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, η ανάγκη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία, η ανάγκη ουσιαστική και έμπρακτη αλληλεγγύη όλων των εταίρων στην Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, ώστε να μην καταλήγουν οι μεσογειακές χώρε πρώτη υποδοχή να σηκώνουν όλο το βάρο του μεταναστευτικού. Η εξωτερική διάσταση αποτελεί βασικό συστατικό των προτάσεων για το νέο σύμφωνο. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών, όπως συζητήσαμε και τη Δευτέρα στο Jumbo Meeting στην κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μηχανισμό που θα λειτουργεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά και με την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων στις χώρες προέλευσης, ανάλογα με τη συνεργασία του στο θέμα των επιστροφών και οι αναγκαστικέ επιστροφέ πρέπει να τεθούν ω προπόθεση αυτή τη εταιρική θέση, γιατί είναι και προπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή εθελοντικών επιστροφών. Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει το πολιτικό, εμπορικό και διπλωματικό ανάστημά τη προκειμένου να πετύχει κοινού διαδρόμου επιστροφών. Αναγνωρίζουμε επίση ω εξαιρετική σημασία την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, όπως είπαμε και τη Δευτέρα, είναι μια ασφαλής χώρα διέλευσης, όχι μόνο για αυτούς που έρχονται από τη Συρία, αλλά και για πολλούς άλλους πρόσφυγες. Γι' αυτό η απαρέγκλητη εφαρμογή της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πρέπει να είναι, που είναι σήμερα το μόνο λειτουργικό εργαλείο, πρέπει να συνεχιστεί και να αντιμετωπίσουμε έτσι αποφασιστικά συνθήκες που βιώσαμε πριν ένα χρόνο στον Εύρω και στα θαλάσσια σύνορά μα. Εν ώψη των νέων συζητήσεων που ήδη διεξάγονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, προσβλέπουμε σε μια συνεργασία που θα πρέπει να συνδέεται στην ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων και τη Τουρκία αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω αυτέ απορρέουν από την κοινή δήλωση. Η Ελλάδα καθώ και οι άλλε χώρε των ΜΕΤ 5, θεωρούμε ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου πρέπει να εξασφαλίζει έμπρακτα την ισορροπία μεταξύ τη ευθύνη που αναλαμβάνουν εκ των πραγμάτων τα κράτη-μέλη στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού και τη αλληλεγγύη που πρέπει να επιδεικνύουν οι εταίροι μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληλεγγύη που πρέπει να είναι ουσιαστική και υποχρεωτική για όλου. Εμεί αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας ως χώρες πρώτης υποδοχής. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει μετά να μας στηρίξουν στο θέμα της δίκαιης κατανομής των μεταναστών. Δεν μπορούν οι χώρες πρώτης υποδοχής και να προστατεύουν τα σύνορα και να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ειδικά στι ακριτικές περιοχές και να εξετάζουν τις αιτήσει ασύλου και να φιλοξενούν τους αιτούντες άσυλο και να παράσχουν προστασία στους ευάλωτους και να επιστρέφουν όσου δεν δικαιούνται η προστασίας προστασία και να εντάσσουν του αναγνωρισμένου πρόσφυγε. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο πρέπει να συμπεριλάβει βασικέ βελτιώσει σε σχέση με τι αρχικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο λοιπόν τη διάσκεψη Αθήνα είναι η περαιτέρω διαμόρφωση των κοινών θέσεων και προτάσεων Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρου και Ελλάδο, καθώ και η συστηματική πρόθεσή του στον ενεξελίξη διάλογο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.